ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο για τον Αντρέο, με έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι και καλή φίλη και είναι και πολύ αγαπητό σε εμάς φυσικά, τον Φρανσίσκο Χαβίτο. Χάβη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά. Είσαι στο σπίτι, στο χωριό. Στο χωριό, ωραία, είναι στο χωριό. Ναι. Λίγο σέστη εδώ. Εδώ κάνει πάρα πολύ σέστη. Πολύ, και εδώ κάνει. Ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα. Ναι, πάντα. Αλλά εδώ δεν έχει υγρασία και είναι. Υπάρχει κάποιες ώρες που δεν μπορεί να πας στον δρόμο. Κατάλαβα. Καταρχάς, τι γίνεται? Πώς βρήκες ομάδα? Έχεις κάτι ευχάριστο να μας ανακοινώσεις ή όχι ακόμη? Όχι, εγώ ακόμα περιμένω. Η πρόταση, κάποιες καλές είχα, ένα ή δύο που δεν είναι καλά. Και εγώ περιμένω άμα ήρθε κάποιος στον Άρη ή άλλες που μου λέει θα μου πει κάτι σε λίγο. Και άρα περιμένω. Υπάρχει κάτι από Ελλάδα δηλαδή, έχεις κάτι από Ελλάδα? Περιμένω άμα υπάρχει απάντηση. Εγώ μου είπα μπορεί, υπάρχει ένα-δύο πράγματα. Περιμένω, δεν είναι σίγουρα και... Εγώ περιμένω και τον Άρη και από εκεί στην Ελλάδα και από εδώ. Κάτι που είναι καλό για μένα. Μακάρι, γιατί ξέρουμε ότι αγαπάς πάρα πολύ και τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη και ο κόσμος σε αγαπάει. Αυτό είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Πάντως, το δικό σου τηλέφωνο από τον Άρη μπορεί να μην έχει χτυπήσει, αλλά χτύπησε για έναν παίκτη τον οποίο τον ξέρεις καλά, Χάβη. Τον Αντρέου Μαγιοράλ, αν το λέω σωστά το όνομά του, έτσι είναι. Αντρέου Μαγιοράλ. Ναι, Αντρέου Γκράου. Αντρέου Γκράου. Ναι. Έναν 33χρονο μέσο, χαφ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα φοράει τη φανέλα του Άρη την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω από εμάς. Εγώ δεν ήξερα άμα έχει τελικά πρόταση ή υπογράφηση ή όχι. Εγώ μίλησα με Ανδρέου λίγες μέρες πριν, γιατί με ρώτησα πώς είναι η ομάδα, η πόλη, άμα υπάρχει σχολείο, άμα υπάρχει κάποια πράγματα. Λέω, ναι, εκεί είναι πολύ καλή η πόλη, έχεις όλα εκεί, σχολείο υπάρχει για τα παιδιά άμα χρειάζεται. Είναι μια χαρά ομάδα, είναι μια χαρά, είναι μεγάλη ομάδα εκεί, αλλά είναι τώρα βήτα, για αυτούς τους λόγους. Λέω, η πρόεδρος και αυτό είναι αυτό και αυτό, αλλά δεν το ξέρω, δεν το γνώρισα, αλλά δεν μπορώ να σου πω τίποτα παραπάνω. Αλλά μίλησα λίγο από την ομάδα και από την πόλη, αυτό που μου ερώτησα. Έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που του είπες? Δεν ξέρω. Εγώ μίλησα, λέει, οκ, εντάξει, ευχαριστώ, γιατί μιλήσαμε με μήνυμα και τέτοια και λέω, οκ. Άμα χρειάζεται κάτι άλλο, να ξέρεις κάτι άλλο, γράφουμε και θα σου πω, ξέρω εγώ, άμα χρειάζεται κάτι. Πάντως τον ξέρεις από πολύ παλιά, έτσι δεν είναι, Χάβη? Γιατί παίξατε μαζί στην Βαρκελόνη. Μικρός εκεί, μικρές ομάδες στη Βαρκελόνη. Στη Μασία και μετά στην Βαρκελόνη. Ναι, δεν είμαι, αυτός ήταν από εκεί κοντά, δεν είναι στη Μασία. Εγώ ήμουν από έξω, ήμουνα ένα χρόνο στη Μασία, μετά πήγα σε ένα διαμέρισμα, λέμε, έχει εκεί για παιδιά. Αλλά είμαστε στο ίδιο μας. Πες μας λίγο τι παίκτης είναι, έτσι, πού παίζει ακριβώς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Παίζει εκεί στο κέντρο, έχει ποιότητα, παίξει καλά τη βάλα, έτσι, όλοι που είναι Βαρκελόνη παίξει καλά. Ναι, καλά. Άμα μείνει σε μέσο, τέλεια. Είναι αμυντικό χαφ ή πιο μπροστά μπορεί να παίξει και στο 8 δηλαδή? Μπορεί και τα κάνει και τα δύο δουλειά, αλλά... Της αρέσει πιο πολύ να πάει μπροστά γιατί έχει καλό σουτ από μακριά, έχει δυνατό σουτ. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις πολύ δυνατό, τότε δεν ήταν τόσο δυνατό, τώρα δεν πιστεύω να αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά έχει πολύ καλό σουτ και πάσα και παίξει καλά. Όπως είναι όλοι τις μέσες, περισσότερες μέσες ο Βαρκελόνη. Ναι. Δηλαδή δεν αρέσκεται, είναι περισσότερο καλός δηλαδή στο να δημιουργεί, να φτιάχνει παιχνίδι, όπως μας λες. Ναι, εκεί της αρέσει πιο πολύ, πάρα πολύ. Αλλά ξέρει και άμυνα. Δεν είναι μόνο εντάξει, μόνο μπροστά και μετά άμυνα είναι χάλια. Ξέρει και ξέρει. Και μπορεί να προσφέρει δηλαδή και κάποια γκολ με τα καλά σουτ που καλό σουτ από έξω την περιοχή, ναι. Πάντως εδώ βλέπουμε, έχουμε ανεβάσει και στο Λαμπαουτάρης μια φωτογραφία, Χάβη, που σε βλέπουμε να είσαι στην ίδια ενδεκάδα με τον Αντρέο αλλά και με τον Μέση. Εδώ βρήκαμε μια φωτογραφία. Ναι, είναι χρόνια που ανεβάσει όλε τις κατηγορίες. Και είναι μαζί με όλοι. Δεν μου λες, την είδες αυτή τη φωτογραφία?
Ναι, ναι, το έχω. Ποιοι άλλοι, είναι κανένας άλλος γνωστός αυτή τη φωτογραφία ή που δεν τον έχουμε, που δεν τον αναγνωρίζουμε εκτός από το... Άμα το έχω στο μυαλό μου, ποιος ήταν τέτοια φωτογραφία που ξέρετε, ήταν Μέση, Ανδρέου, εγώ, Ούρκο, όχι δεν ήταν Ούρκο, ήταν Ρουβέν το δεματοφύλακας. Ο Πάρδο ήταν άλλο, ναι, άλλο μας, ναι. Μαζί μας. Mm-hmm. Ποιος το έχει τώρα. Μπας περιπτώσει, καλά, δεν το θυμάσαι, δεν πειράζει. Πάντως στην Ισπανία έχει παίξει στη Sporting Gijón από ό,τι βλέπω. Ναι. Και έχει παίξει, ναι, και στην, τα τελευταία χρόνια ήταν στη Racing Santander. Και μάλιστα, εάν δεν κάνω λάθος, Χάβη, ήταν στη Racing Santander και με τον Οριόλ που είχε περάσει ένα διάστημα από τον Άρη. Ναι, άμα δεν κάνω λάθος, ναι, ήταν μαζί με τον. Α, ναι, ναι. Κάποιος μου ρώτησε άμα είναι με άλλος και δεν το ήξερα, ναι. Με τον Οριόλ μπορεί, ναι. Mm. Αλλά δεν θυμάμαι καλά άμα ήταν μαζί κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι εγώ. Mm-hmm. Αλλά ναι, άρα τώρα που λες, ναι. Mm-hmm. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, γιατί είναι πλέον στα ναι. 33. Έχει παίξει και στο εξωτερικό, γιατί είχε πάει και στην Πολωνία. Ναι, για δύο... Αυστραλία, Πολωνία. Πώς κατέληξε έχει... έτσι στην Αυστραλία, έχεις μάθει, μίλησες μαζί του. Μπορεί κάποιος της στείλει πρόταση, της αρέσει και πήγε εκεί να δοκιμάσει, ξέρω εγώ. Κάπου εκεί γίνει. Ναι. Πιστεύεις δηλαδή από αυτά που ξέρεις, από όσο τον γνωρίζεις, ότι μπορεί να βοηθήσει τον Άρη? Θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα προσφέρει την επόμενη σεζόν, θα βοηθήσει την ομάδα στην προσπάθεια για να... Ναι, βέβαια. Mm. Άμα είναι σαν ήταν που πιστεύω το είναι, mm. ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί έχει ποιότητα, ξέρει μπάλα mm. Και βοηθάει μπροστά και πίσω και, είναι, και δουλεύει. Δεν είναι αυτός που κοιμάζει. Είναι επαγγελματίας δηλαδή. Ναι, 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 δεν είναι, είναι τρελός. Mm-hmm. Και δεν μου λες από... ξέρω εγώ από τότε, ναι. Από χαρακτήρα. Δεν πιστεύω να αλλάξει τίποτα. Από χαρακτήρα πώς είναι? Καλός είναι, ήσυχος, έχει οικογένεια, είναι, είναι καλός, δεν είναι... Είναι οικογενειάρη και σαν εσένα δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω άμα είναι τόσο σαν εμένα, αλλά... ναι, ναι, ό,τι ξέρω εγώ, ναι, άμα δεν αλλάξει. Mm. Πάντως είναι έτσι, μετά από αρκετό καιρό ο Άρης ασχολείται, ξαναέρχεται στο προσκήνιο, Χαβί, το ποδοσφαιριστής έτσι από την Ισπανία που έχει περάσει από την Μπαρτσελόνα. Μας θυμίζει έτσι τα παλιότερα χρόνια όταν ο Άρης επέλεγε τότε παίκτες, όπως θα θυμάσαι, εσένα, τον Γκάλβο, τον Φελίπε Σανσόν που είχε έρθει ένα ναι. διάστημα. Είναι μετά από αρκετό καιρό ο Άρης επιλέγει ποδοσφαιριστή από την ισπανική αγορά και πιο συγκεκριμένα από την παίκτη που έχει περάσει από την Μπαρτσελόνα. Ναι, και τότε ήρθαμε πολλούς. Ήρθαμε κάποιους και. Ήταν καλά χρόνια. Από εκεί, εδώ στην Ισπανία υπάρχει πολύ παίκτη που ξέρει βάλα mm-hmm. και στη Βαρκελόνη πιο πολύ, γιατί εκεί η ακαδημία είναι τεράστια, mm-hmm. είναι καταπληκτική. Mm-hmm. Και άμα παίρνεις, όποιος παίρνεις από εκεί ξέρει βάλα. Γιατί mm-hmm. όλοι του παίρνει από τους καλύτερους στην Ισπανία, όλοι θέλει να πάει εκεί. Mm-hmm. Και ήρθαμε τότε κάποιος, σιγά σιγά ένα χρόνια ένα, άλλο χρόνια άλλο και κάνουμε πολύ καλά πράγματα. Mm-hmm. Και τώρα που ανεβάσει η ομάδα, πάλι πάει εκεί να παίρνει παίκτες καλός, με ποιότητα και ξέρει που υπάρχει και δεν είναι mm. από πρώτη ομάδα που είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια κάποιος, αλλά και δεν... ναι, βέβαια κάποιος Χαβίτου θα έλεγε τώρα ότι είναι ο Ανδρέου για παράδειγμα είναι στα 33, είναι στα τελειώματά του θα έλεγε, καλή στο τελείωμα της καριέρας. Θα μπορούσε να πεις κάποιος ότι δεν είναι σε νεαρή ηλικία, δεν ξέρω αυτό αν αποτελεί πρόβλημα εσύ που τον γνωρίζεις. Όχι, δεν πιστεύω να είναι πρόβλημα και ούτε όπως παίξει, δεν είναι αυτός που είναι σπρίντερ που χρειάζεται να σε σπριντάρει 10 φορές στον αγώνα και άμα δεν είναι και σε καλή κατάσταση τελειώσει. Mm. Είναι, δεν έχει τόσο ταχύτητα αλλά τρέχει πάνω κάτω, είναι σαν πιο καλύτερα φυσική κατάσταση και αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα με 33, είναι καλή ηλικία ακόμα. Mm. Ο κόσμος βλέπει 32-33 και τρελάθηκε, λέω άμα προσέχει και κάνει καλή δουλειά mm-hmm. δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Εκτελεί και στημένα, δηλαδή κάποια φάουλ, έχει καλά χτυπήματα. Ναι, ναι, στο φάουλ, ναι, σου λέω, έχει... τότε είχα πολύ καλό δυνατό σουτ. Το βλέπεις, δεν είναι δυνατό και εγώ το λέω πώς κάνεις τόσο δυνατό σουτ, δεν σε βλέπω τόσο δυνατό. Mm. Αλλά έχει, ξέρω εγώ, την νική που κάνει σουτ, δεν ξέρω πώς το κάνει. Ναι. Το καλό του πόδι είναι το δεξί, να φανταστώ. Ναι, ναι. Mm. Αν και βέβαια όσοι έχουν αποφυτίσει από την Μπαρτσελόνα έχουν μάθει να παίζουν και με τα δύο πόδια, όχι μόνο με το ένα ασφαλώς. Ναι, αλλά... εκεί... προσπαθεί να μάθεις με τα δύο, αλλά δεν είναι προχρεωτικά. Mm. Εκεί πρέπει να το βρεις εσύ. Άμα είσαι πιο μεγάλο από μικρό, προσπάθεις να σου μάθει αυτό. Αλλά άμα είσαι λίγο πιο μεγάλο, πρέπει να το βρεις εσύ, γιατί εκεί υπάρχει πολύ καλούς, αλλά χρειάζεται, άμα εσύ ξέρεις
κάποια πράγματα παραπάνω, έχεις κάτι καλύτερο από άλλους για να παίξεις. Χρειάζεται να είσαι έμπειρος. Γνωρίζοντας πάντως και τον Άρη και τις, ξέρεις ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, μια δύσκολη ομάδα με δύσκολο κόσμο, πιστεύεις ότι μπορεί να σταθεί, έχει την προσωπικότητα που χρειάζεται ο Άρης, γιατί θα χρειαστεί παίκτες του χρόνου με προσωπικότητα για να το βοηθήσουν να ανέβει στη Super League? Είναι ένας τέτοιος παίκτης ο Αντρέου? Ναι, ό,τι ξέρω εγώ, ναι, άμα δεν αλλάξει. Καραστήρα δεν είναι τρελός, σου λέω, και είναι επαγγελματίας. Δεν ξέρω πώς ήταν εκεί στην Αυστραλία, δεν είναι σαν Ελλάδα, αλλά Πολωνία μπορεί, έχει ομάδες εκεί, υπάρχει κάποιας που βλέπεις κόσμο κοντά στην Ελλάδα και μπορεί να μάθει εκεί, είναι σαν Ελλάδα και μάθει τα δυσκολία, αλλά στον Άρη είναι μεγάλη ομάδα, έχει πολύ κόσμο και δεν ξέρω άμα... Σίγουρα θα το μάθει, δεν είναι πρόβλημα. Εμείς είμαστε ποδοσφαιριστοί και είμαστε επαγγελματία. Άμα έχει πιέσει από οπαδούς και αυτό, εμείς πρέπει να είμαστε λίγο έτοιμος. Άμα κάνεις καλά τη δουλειά, δεν είναι πίεση. Σίγουρα είναι βοήθεια. Ναι. Δεν θα κάνει τίποτα. Πάντως προέρχεται από γεμάτες χρονιές και πέρσι στην Αυστραλία είχε 25 συμμετοχές και 3 γκολ. Και γενικότερα κάθε φορά προσθέτει και κάποια γκολ, έτσι βοηθάει και στο σκοράρισμα. Όχι πολλά, αλλά βάζει κάποια. Εντάξει. Βάλε κάποιο που βοηθάει, δεν δίνει πάσες και κάνει η ομάδα να παίξει. Αυτό είναι τη δουλειά εκεί. Άμα είναι μέσος και κάνει 15 γκολ, πρέπει δηλαδή, να πάει. Δηλαδή δεν διστάζει να ζητήσει την πρώτη μπάλα από την άμυνα πίσω από τα στόπερ. Δηλαδή θα τη ζητήσει την μπάλα, θα την πάρει για να την κυκλοφορήσει. Άμα παίξει στο ρόλο με δύο χαφ ή παίξει με τρία και είναι εκεί στο κέντρο, μπορεί να κατεβάσει, να ξεκινάει να παίξει εκεί. Μπορεί να το κάνει, δεν έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Κάτι μάθαμε για σένα ότι είχες εσύ πρόταση από Αυστραλία. Ισχύει, αληθεύει? Μου κάνει μια πρόταση, αλλά δεν ήταν καλή. Δεν είναι, λέω, καλή. Για να πάω τόσο μακριά, λέω, μα πάω εκεί και με τέτοια πρόταση, σε λίγο πληρώνω εγώ για να πάω. να παίξω εκεί, γι' αυτό μένω στο σπίτι μου. Ναι. Και δεν ήταν, όπως μου λένε ένα, δεν ξέρω άμα ήταν τελικά όλα αλήθεια, αλλά μετά δεν ήξερα τίποτα. Και ακόμα εγώ περιμένω, γιατί θέλω να πάω εκεί που είμαι καλά με η οικογένεια και να είναι καλή πρόταση, να κάνω εγώ τη δουλειά μου σοβαρά και να είμαι full, να είμαι στο μυαλό μόνο στο ποδόσφαιρο και να δώσω όλα που έχω. Ναι. Γιατί μετά πας και έχεις πρόβλημα και αυτά που είχα μετά γκρινιάς και το ίδιο, κάνω το ίδιο. Μετά δίνω όλα και είμαι επαγγελματία, αυτό δεν αλλάξει τίποτα, αλλά θέλω να έχω ό,τι μου λένε, να το κάνει και εγώ, το κάνω ό,τι λέω εγώ. Ναι. Εύχομαι να προκύψει κάποια καλή πρόταση τις επόμενες μέρες, όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Μακάρι να σε ξαναδούμε στην Ελλάδα, μακάρι να σε δούμε και στον Άρη. Εγώ τον είπα, θέλω, η οικογένειά μου θέλει, γιατί η οικογένειά μου είναι αλλιανή. Ναι, καλά. αλλά δεν είναι μόνο στα χέρια μου. Εγώ περιμένω τις πρότασεις, άμα είναι από εκεί πιο καλά, αλλά άμα δεν είναι από εκεί και δεν έχω τίποτα από εκεί, προσπαθώ να βρω κάτι. Είναι η δουλειά μου. Σωστά. Χαβίτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες και για τον Αντρέου. Φαντάζομαι του έδωσες τις καλύτερες συστάσεις για τον Άρη. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί αγαπάς πάρα πολύ και τον Άρη και την πόλη και γενικότερα και τον κόσμο. Άρα είπες τα καλύτερα λόγια. Και εύχομαι και για σένα και για την οικογένεια τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.